Το επίκεντρο της πολιτικής κουβέντας τις τελευταίες ημέρες είναι οι αντοχές του συστήματος υγείας. Οι νοσοκομιακοί ιατροί μιλούν για οριακές καταστάσεις. Μας το είπαν σήμερα και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας και ντόπιοι ιατροί νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας. Και την ίδια στιγμή από την κυβέρνηση υποστηρίζεται πως έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν για να θωρακιστεί το σύστημα υγείας. Τι εικόνα έχετε ως αξιωματική αντιπολίτευση? Ισχύουν οι ισχυρισμοί που ακούσαμε και χθες από τον κύριο Κικίλια? Η πραγματικότητα διαψεύδει και τον κύριο Κικίλια, αλλά συνολικά και τα κυβερνητικά στελέχη, γιατί είναι πλέον ξεκάθαρο και ιδιαίτερα από τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, αλλά και από τους ανθρώπους που χρήζουν νοσηλείας, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται πλέον στα όρια του. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα είναι πλέον σαφές ότι δεν υπάρχουν ελεύθεροι κλίνεση στις μονάδες συστατικής θεραπείας. Το προσωπικό έχει εξαντληθεί και ανταυτόχρονα από την κυβέρνηση αντί να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, έστω και στο κομμάτι που δεν εκπαιδεύτηκε το τόνο. Κύριε Τελεγιορίδου, αν θέλετε, επαναλάβετε την τελευταία σας φράση, γιατί έχουμε ένα θέμα στον ήχο, δεν ακούγεται πολύ καθαρά. Παρακαλώ. Με ακούτε τώρα? Βεβαίως, τώρα καλύτερα. Η κυβέρνηση λοιπόν αντί να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το πώς θα ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προσπαθεί με επικοινωνιακούς λόγους να πει ότι όλα πηγαίνουν καλά. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα νοσοκομεία μας πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε επιπλέον περιστατικά. Οι πολίτες βλέπουμε ότι συνεχώς αντιμετωπίζουν προβλήματα στην περίθαλψή τους και όσον αφορά το COVID, αλλά και όσον αφορά και τα υπόλοιπα ζητήματα που υπάρχουν για την υγεία τους. Και βλέπουμε σήμερα, είδε και το φως της δημοσιότητας, κάτι εξωφρενικό που δείχνει το απάνθρωπο πρόσωπο της κυβέρνησης αυτής, όπου οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας, εάν χρειαστούν μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν υπάρχει στο δημόσιο σύστημα υγείας, δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στις ΜΕΘ με τις οποίες έχει κάνει συμφωνία το Υπουργείο Υγείας, γιατί είναι ανασφάλιστη. Εφόσον είναι ανασφάλιστη, είναι πληροφορία που την επιβεβαιώνει και η Ομοσπονδία. Παρακαλώ. Το οποίο είναι απαράδεκτο. Ουσιαστικά αφήνουν 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας σε καταστάσεις που δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν καθώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και ουσιαστικά τους οδηγούν στο θάνατο. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Η λύση του εμβολίου αργεί ακόμα και μεσολαβεί ένα διάστημα όπου θα έχουμε ακόμα χειρότερη, πιο δύσκολη κατάσταση σύμφωνα με τους ειδικούς. Τι υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να κάνει η κυβέρνηση σήμερα για να περιορίσει την έκταση του προβλήματος? Μιλούμε πλέον για τον έλεγχο της κατάστασης. Εμείς από την αρχή της πανδημίας και από το πρώτο κύμα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες τις καταθέσαμε για να βοηθήσουμε με επικοδομητικές προτάσεις ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Αυτό δεν το έκανε η κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπάρξει ένα συνολικό σχεδιασμός για το Εθνικό Σύστημα. Θα πρέπει να γίνουν οι 15.000 προσλήψεις στο υγειονομικό, νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην έκρηξη της υγειονομικής αυτής κατάστασης. Θα πρέπει να υπάρξει αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία. Ο πρόεδρός μας διατύπωσε την πρόταση ότι τουλάχιστον για ένα εξάμηνο στις έκτακτες αυτές συνθήκες θα πρέπει να γίνει και μια τοποθέτηση Υπουργού Υγείας, ο οποίος θα είναι κοινής αποδοχής και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει με μεγάλη σοβαρότητα αυτή την κρίση, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το πολιτικό του συμφέρον. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά θέματα που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν και στον τομέα της ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος αλλά και στις επιπτώσεις που έχει η πανδημία αυτή και σε άλλους τομείς.
στην κοινωνία, στην οικονομία, στην ανθρωπιστική κρίση που δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει, στο πώς τα σχολεία μας θα λειτουργούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Θέλω να μιλούμε στην οικονομία, γιατί λέει η κυβέρνηση, όταν κλείνουμε την αγορά και επιβάλλουμε lockdown, μας λέτε ότι προκαλούμε ασφυξία στο σύστημα και στις τοπικές οικονομίες. Όταν την ανοίγουμε, λέτε ότι υπάρχει κίνδυνος διασποράς και αφήνουμε για χάρη του χρήματος να αρρωστήσουν άνθρωποι. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Ότι κάνει η αντιπολίτευση. Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβει ότι κυβερνάει. Όλες τις τοποθετήσεις όμως δείχνουν ότι αυτό που επιχειρεί να κάνει είναι να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει και με το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι 1 και με το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι 2 για την ενίσχυση της οικονομίας, για την ενίσχυση των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων, για την στήριξη των εργαζομένων που έχουν χάσει τη δουλειά τους πλέον σε αυτή την πανδημία και το τελευταίο διάστημα έχουμε 130.000 καινούριους ανέργους που δημιουργήθηκαν μέσα από όλη αυτή την κακή διαχείριση που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε κάνει συγκεκριμένα μέτρα για το πώς θα ενισχυθεί ο κλάδος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με την επιστρεπτέα προκαταβολή, με την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 6%, με την μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, με την μόνιμη μείωση στην κοινωνική ασφάλιση, στην εισφορά αλληλεγγύης, μέχρι τα εισοδήματα των 40.000. Με το εισόδημα έκτακτης ανάγκης που πρέπει να δοθεί στις ευάλωτες ομάδες και στους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. 400 ευρώ ένα νοικοκυριό, για επιπλέον 200 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος και 100 ευρώ για κάθε παιδί. Και το περίεργο είναι ότι ενώ η κυβέρνηση έχει τις οικονομικές δυνατότητες να το κάνει αυτό, γιατί έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να μην τα ξαναλέμε το μαξιλάρι των 37 δις που ακόμη δεν έχει αξιοποιήσει, τις δυνατότητες που δίνει πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε και περισσότερα κονδύλια να αξιοποιήσει για τη στήριξη της οικονομίας, για τη στήριξη της υγείας, για τη στήριξη της παιδείας, για τη στήριξη του κοινωνικού γενικά κράτους. Βλέπουμε ότι δεν τα κάνει αυτά. Και όταν φτάνει στα δύσκολα, το μόνο που έχει να παρουσιάσει είναι να αντιπολιτεύεται το ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία παίρνει τις αποφάσεις. Κύριε Τελεγιορίδου, για να κλείσουμε με κάτι πιο ευχάριστο, αναπτέρωσε τις ελπίδες μας η ανακοίνωση εταιρείας για την θετική πορεία έρευνας για το εμβόλιο. Μία εταιρεία που έκανε την ανακοίνωση αυτή έχει στη θέση του CEO συμφοιτητή σας. Ακριβώς. Και θέλω να σας πω ότι και ο κλάδος μου, η κτηνιατρική επιστήμη, αλλά και ιδιαίτερα η κτηνιατρική σχολή Θεσσαλονίκης, νιώθει μεγάλη περηφάνεια και μεγάλη τιμή, καθώς ο CEO, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας που έκανε την αισιόδοξη ανακοίνωση, είναι απόφοιτος της κτηνιατρικής, έχει κάνει το διδακτορικό του στη σχολή μας και ήταν συμφοιτητής. Μάλιστα.